Κύριε Συντηχάκη, είναι προφανές και από αυτά που λέτε εσείς και από την πληροφόρηση που έχω εγώ ότι υπάρχει ένα πρόβλημα δυσλειτουργίας στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών στο Ηράκλειο. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Και θα επιχειρήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς, βέβαια, ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές μας διαφορές, ότι μέσα σε 3 μήνες δεν μπορεί να αντιμετωπιστούν όλα τα ζητήματα της χώρας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα διαφορήσουμε σε καμιά περίπτωση. Βάσει της ενημέρωσης που έχω εγώ και την οποία ανέλαβα από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, το σύστημα, όπως λέγεται, συλλογής εναλλακτικής διαχείρισης με την επωνυμία Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η ΕΕΑ, στην οποία αναφερθήκατε κι εσείς, και η οποία είναι μια ιδιωτική εταιρεία στις οποίες το μετοχικό κεφάλαιο, η ΚΕΔΕ, έχει συμμετοχή με 35%, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, έχει καταθέσει στον ΕΟΑΝ, στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, από την 1η Οκτωβρίου του 19, τρίμηνη παράταση σύμβασης συνεργασίας του με την εταιρεία Way Solutions με ημερομηνία 31/12/19. Άρα παρατείνεται αυτή η συνεργασία μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτό είναι επίσημο με βάση την ενημέρωση που έχω. Και προφανώς αυτή η σύμβαση, εσείς έχετε ξανασχοληθεί με το θέμα από όσο είδα, ήδη από το 2016, υπόκειται στους νόμους του ελληνικού κράτους και τα συμβαλόμενα μέρη έχουν την ευθύνη σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεών τους, τόσο σε σχέση με την ανακύκλωση, όσο και σε σχέση με τα δικαιώματα, προφανώς, των εργαζομένων. Τώρα, ο ΕΟΑΝ, ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, ο φορέας δηλαδή που εποπτεύεται από το Υπουργείο, με ενημέρωσε ότι κατόπιν επικοινωνίας του με την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης, που συνεργάζεται εκεί με την Waste Solutions, η Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης διερευνά όλες τις πιθανές δυνατότητες συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου να περιέλθει σε αυτήν η πλήρης λειτουργία του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, είτε στο Δήμο, είτε στον φόδσα της περιοχής. Αυτή είναι μια πρώτη έτσι, ακτινογραφία της κατάστασης και βεβαίως υπάρχει το θέμα των εργασιακών δικαιωμάτων. Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να μην υπάρχει παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων και επειδή βλέπω τελειώνει ο χρόνος μου, αν θέλετε συνεχίζω μετά για τα εργασιακά δικαιώματα.